Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, ο Λίμπερο Παντού. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρασκευή και 13 σήμερα. Πιστεύετε σε αυτά? Όχι ρε. Όχι, καλησπέρα. Ωραία, καλά ξεκινάμε. Χρήστος Κιώσης, Χρήστος Γιουβάνογλου, δύο Χρήστηδες. Έτσι. Δύο Γιώργηδες. Γιώργος Μπαϊρά, Γιώργος Παναγιωτήτης. Δύο-δύο. Σας έχουμε εύκολα. Τετράδα φωτιά. Έτσι. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας πριν από Σαββατοκύριακο, στο οποίο είμαστε πολύ διψασμένοι γι' αυτό, γιατί αυτή η διακοπή των δύο εβδομάδων μας ξενέρωσε λίγο πάνω που είχαμε αρχίσει. Mm-hmm. Και έτσι περιμένουμε πώς και πώς να ξαναμπούμε στη δράση. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ, με τους Ισπανούς να περνούν στη δεύτερη παράταση, τους Αυστραλούς, και να κλείνουν θέση στο τελικό της Κυριακής. Τρεις ώρα την Κυριακή θα είναι ο τελικός με τον μπάσκετ. Περιχαρείς οι Ισπανοί, ναι. Τους βλέπουμε εδώ στις δηλώσεις. Ρούντι Φερνάντεθ. Πριν ήταν ο Κλαβέρ. Τι γενιά αυτή. Έχουν πάρει τα πάντα αυτή η γενιά. Ναι. Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό, Ολυμπιάδα πήρανε, όχι. Όχι. Τελικό αφού παίξανε. Δύο φορές τελικό. Δύο το 8 φορές. Και το 12. Το 16. Δεν ξέρω το 16 το Ρίο τι έγινε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να τώρα πήγε τελικό Σερβία-Αμερική στο Ρίο. Ναι, το ναι. Αλλά νομίζω και εσένα με τον μπάσκετ ήταν πάλι Σερβία-Αμερική τελικό. Το 14. Μπράβο. Οι Σέρβοι είχαν κερδίσει τους Ισπανούς μέσα στην Ισπανία το μπάσκετ το 14. Ναι, στον προημιτελικό με buzzer beater νομίζω, τρίποντο. Ναι. Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Σε Αργεντινή Γαλλία στις 3. Στις 3. Ο άλλος ημιτελικός. Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Παγκοσμίο. Βέβαια τα προγνωστικά δίνουν Γαλλία. Και μεγάλη διαφορά. Ένα 30 έχει να κερδίσει η Γαλλία. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ ποντάρω πολύ στους Αργεντινούς. Θα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως είπαμε, θα κάνουμε σήμερα μια προαναγγελία αυτής της αγωνιστικής που έρχεται και στην Ελλάδα αλλά και στα ενδιαφέροντα παιχνίδια που έχουμε στο εξωτερικό. Έτσι, να ξεκινήσουμε με την αποστολή η οποία του ΠΑΟΚ έγινε γνωστή να για Περιστέρι. Αύριο σε 7 το παιχνίδι με τον Ατρόμητο από την ΕΡΤ και εδώ φυσικά από το Λίμπρο 107,4. Λοιπόν, υπολογίζει σε Βαρέλα και Ελ Καντουρί και Ντόουγκλας Αουγκούστο ο Αμπέλ Φερέιρα. Προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεσή του όπως ενημερώνει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Η αποστολή αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Πασχαλάκης, Ζίφκοβιτς, Μάτος, Γιαννούλης, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Μίσιτς, Εσίτη, Ντόουγκλας, Ελ Καντουρί, Πέλκας, Μπίσες, Βαρζαμπά, Λιμιός, Στόχ, Σφιντέρσκι και Ακπομ. Οπότε, μάλιστα, με μια πρόχειρη ματιά, ποιος μείνει εκτός? Αυτό πάντα το κάνουν οι ομάδες. Σε μπερδεύουν. Πρέπει να λένε ποιοι μείναν εκτός. Ναι. Όχι ποιοι είναι μέσα. Κάθεσαι, ψάχνεις εσύ. Εντάξει, είναι λίγο άκομψο αυτό. Ναι, σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω. Νομίζω ο Λάμπρου είναι και πάλι εκτός. Ο Γαϊτανίδης. Καταρχήν παίρνει 19-18. Μέτρα. Ναι. 19 παίρνει. Άρα εγώ από αυτούς που, ναι, εγώ πιστεύω θα μείνει κάποιος εκ των Ντόουγκλας ή Ελ Καντουρί που πιθανώς ίσως να δει κάποιος ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Θα φανεί. Θα φανεί αύριο αυτό. Εκτός είναι ο Μιχάη, εκτός είναι ο Λάμπρου. Ο Γαϊτανίδης είναι εκτός. Ναι. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Δεν έχει εκπλήξει δηλαδή. Όχι, δεν έχει εκπλήξει. Δεν βλέπουμε κάποια. Από αυτούς τους 19, ποιος θα μείνει απ' έξω? Εγώ σου είπα, πιστεύω ένας εκ των Ντόουγκλας ή Ελ Καντουρί. Που ίσως να μην είναι και απόλυτα έτοιμοι. Διαφορετικά. Εντάξει, στην άμυνα νομίζω θα κρατήσει τον Ίγκασον ως μοναδική εναλλακτική. Ίσως να μείνει και ένας εκ των. Όχι. Όχι. Μπορεί να μείνει και ο Ροντρίγκο εκτός. Δεν μπορεί. Δεν έχει άλλο μπακ. Υπάρχει ο Κρέσπο στη λύση Ίγκασον στην 11. Να πάει ο Κρέσπο στα πλάγια. Πόσα αμυντικούς έχει? Άσχετα από μπακ ή center back. Τον Ίγκασον και τον Ροντρίγκο. Στην αποστολή. Υπάρχει και ο Μιχάη που είναι συνολικά, εκτός. Συνολικά πόσο έχει πάρει στη 11. Είναι ο Γιαννούλης, ο Ροντρίγκο, Βαρέλα. Αν είναι 8, ο Ίγκασον και ο Μάτος. 6 είναι. Οπότε δεν αφήνει κανένα από την άλλη. 5 είναι βασικά. Πώς είναι 5, ρε. 1, 2, 3, 4. 6 είναι. 6, καλά τα έξι. Οπότε δεν αφήνει κανένα από την άμυνα έξω. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Εγώ λέω ότι θα μείνει αυτό που είπε ο Γιώργος. Ή ο Ροντρίγκο ή ένας εκ των Ελ Καντουρί. Μπορεί να μείνει και ο Στόχο εκτός. Δεν νομίζω. Εντάξει. Όλα τα έχουμε. Εντάξει, εκεί υπάρχει πληρότητα βέβαια σε εκείνες θέσεις. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι το αυριανό στο Περιστέρι στις 7 κόντρα στον Ατρόμητο. Ξεκινάμε με αυτή. Πάμε λίγο να μπούμε έτσι ζεστά και δυναμικά. Πριν διαβάσουμε τις ανακοινώσεις, μια σύντομη υπάρχει από Παϊάρης προς τον κόσμο για τα διαρκές και μια ανακοίνωση από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή, την οποία θα διαβάσουμε σε λίγο. Πρώτα πάμε να ξεκινήσουμε μετά του προγράμματος που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Με Super League να ξεκινήσουμε εδώ με τα δικά μας. Συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο. Αρχίζει γενομένως από σήμερα που έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Λοιπόν. Bundesliga κυρίως. Βασικά είναι παιχνίδι Bundesliga, έχει πάντα Παρασκευή, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω και η Ισπανία έχει. Η Ισπανία έχει ένα. Νομίζω. Το δούμε τώρα. Και κάποιες Παρασκευές στην Αγγλία. Νομίζω είναι 8 Παρασκευές σε όλη την Premier League ή κάτι τέτοιο. Ένας τέτοιο. Έχει καθιερωθεί εδώ και 2-3 χρόνια. Κάτι ξέρουμε. Λοιπόν. Τυχαία, αύριο η Αυλαία ανοίγει στο Περιστέρι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι, το εναρκτήριο αυτής της τρίτης αγωνιστικής Super League 1. Όπως πρέπει να τη λέμε πλέον. Ναι, ναι, αυτή φυσικά. Νομίζω θέλουν να αλλάξουν και το όνομα, κάτι τέτοιο διάβασα. Πάλι. Λοιπόν. Στις 7 και 4, 1 τέταρτο μετά, Όφι Πανετολικός. Πανετολικός που ξεκίνησε με 2 ήττες. Και πάει στον Όφι, ο οποίος έχει πάρει βαθμό στο Βικελίδης και διπλό στο ΆΚΑ με εντυπωσιακή εμφάνιση. Αλλά και τώρα υποδέχεται τον Πανετολικό. Δεν έχει όμως αυτό το παιχνίδι τηλεοπτική μετάδοση. Νομίζω πως δεν έχει. Έχει στην Νόβα, έχει κλείσει ο Όφι. Α, έχει κλείσει ο Όφι στην Νόβα. Νομίζω μέχρι τελευταία στιγμή δεν έχει. Όχι, έκλεισε. Έχει στην Νόβα, ναι, κανονικά. Αφού το άρχισε το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Τα δύο πρώτα ήταν εκτός ούτως ή άλλως του Όφι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Θυμάμαι μέχρι τελευταία δεν είχε κλείσει κάπου. Ναι. Ωραία, οπότε υπάρχει εκεί τηλεοπτική μετάδοση. Στις 9.30 το βράδυ Ολυμπιακός Βόλος, όχι Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός είναι όπου σου πέσαι. Ο Βόλος που έχει ξεκινήσει με 2-2 με Πανιόνιο και Άρη. Σωστά, ναι. Και πάει τώρα στο Καραϊσκάκι να δούμε αν θα μπορέσει να κοντράρει το Ολυμπιακό. Και υπήρχε μια κόντρα αυτή την εβδομάδα με μηνύματα του Καραπαπά προς τον Αχιλλέα. Να δούμε αν θα βγει αυτό στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα βγει αυτό στο παιχνίδι. Είναι ενδιαφέρον το μάτς. Ξέρουμε αν θα ταξιδέψει ο κύριος Μπέος στο Καραϊσκάκι. Θα έχει πλάκα. Δεν το ξέρουμε, αλλά. Ναι. Εγώ περιμένω βασικά το Λάρισα Βόλος. Θα συναντηθεί λες και με τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μπέος. Δεν ξέρω. Ναι. Θα έχουν να πούν για τα πάντως αυτό το μάτσα έχει ενδιαφέρον. Μην το παίρνατε στο ψηλά επειδή. Ναι, είναι... ναι. Εξάλλου παίζουν δύο ομάδες από τις τέσσερις που έχουν το απόλυτο 2-2. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Έτσι δεν είναι. Αφού και δίνουν το απόλυτο. Είναι και επίσης στο κάδρο μπαίνει και το Ολυμπιακός την Τρίτη ή την Τετάρτη. Κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Champions League. Σάββατο. Θα είναι το μυαλό και εκεί. Νομίζω ότι και Τετάρτη να έπαιζε κάτι αυτό. Γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία. Δεν είμαστε. Ολυμπιακός Τότεναμ δεν είναι το μάτς. Ναι, είναι Ολυμπιακός Τότεναμ. Στο Καραϊσκάκι. Και παίζουν σίγουρα 8 παρα 5. 8 παρα 5 την Τετάρτη. Παίζει Ολυμπιακός με Τότεναμ. Όπως και να έχει. Καλή ώρα. Το μυαλό θα είναι και εκεί. Σίγουρα λέω θα εγώ, κρύβει παγίδες το μάτς με τον Βόλο, όπως και να έχει. Είδατε ότι τα εισιτήρια πόσο κοστίζουν για το Ολυμπιακό. 40 και πάνω. 45 το πιο φθηνό. Εντάξει. Έτσι. Champions League. Δεν έχει να κάνει με το Champions League, νομίζω έχει να κάνει και με τον αντίπαλο αλλά και κυρίως με το γήπεδο. Γιατί αν κρίνουμε και από τιμές άλλων αγώνων Champions League στην Ελλάδα, έτσι. Mm. Στο Ολυμπιακό Στάδιο για παράδειγμα. Πόσο θα έχει πέρσι η ΑΕΚ, 25 το πιο φθηνό. Κεντρική θύρα, σχετικά κεντρική θύρα. Η ΑΕΚ πουλούσε όμως. Είχε 20 ευρώ. 60.000. 25 ευρώ. 60.000. Δηλαδή σε μια καλή θύρα για να δει, έδινε ένα 20 μόνο. 60.000 εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός θα κόψει 30. Γι' αυτό σου λέω, παίζει λόγω και το γήπεδο. Ναι. Δηλαδή με 20 ευρώ πέρυσι έβλεπε ΑΕΚ Μπάγερν που ήταν ένα πιο εμπορικό αντίπαλο. Καμία σχέση το Καραϊσκάκι με το ΑΚΑ. Σαν γήπεδο. Ναι, ναι, σίγουρα εννοείται αυτό. Λοιπόν. Θέλω να σου πω και την εμπορικότητα. Έτσι. Είχε έρθει Μπάγερν να παίξει εδώ πέρα που έχει μέσα στέρες μεγάλους. Ναι. Όχι ότι το τραμ δεν έχει, αλλά. Η φιναλή του Champions League. Έτσι. Παίζει ρόλο και το γήπεδο. Όπως και να έχει το μυαλό του Ολυμπιακού. Υπάρχουν λίγα εισιτήρια στο Καραϊσκάκι, γιατί υπάρχουν. Είναι πολλά τα διαρκεία. Βέβαια. Οπότε πόσα βγήκαν, 5.000, 6.000 εισιτήρια δεν νομίζω βγήκαν παραπάνω. Λίγα παραπάνω. Λοιπόν, οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει το μυαλό και εκεί. Είναι και αυτό μια παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του παιχνιδιού του αυριανού με τον Βόλο. Και σίγουρα ποντάρει πολλά και στην έδρα του Ολυμπιακού για το Champions League φέτος. Ναι, ο Βόλος όσο γνωστόν έχει και 5-6 ιδανικούς από τον ΠΑΟΚ. Πόσους? Ο Βόλος. Αυτοί οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιρίτες θα παίξουν και με ένα παραπάνω κίνητρο, λέω εγώ. Δεν ξέρω. Ο Λίραντης, ο Μπαλογιάννης, τα παιδιά δεν θα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο παίζοντας στο Καραϊσκάκι. Μιστακίδης είναι. Είναι ο Μιστακίδης. Μιστακίδης είναι βασικός και αυτός θα δει πρώτα μάτς. Ναι, θα είναι. Θα έχουν ένα παραπάνω κίνητρο όπως και να έχει. Υποθέτω πως τι λες, θα έχουνε. Δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι απαραίτητα. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε αύριο, αύριο το βράδυ. Εγώ περιμένω γκέλα του Ολυμπιακού αύριο. Και αν κερδίσει, θα κερδίσει δύσκολα, λέω. Ναι, ναι, και εγώ. Θα κάνουμε στο τέλος. 3-0 ημίχρονο Ολυμπιακός. Δεν αποκλείεται και αυτό. Αλλά εγώ λέω ότι θα το παλέψει ο Βόλος. Για να δούμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Να, ενδιαφέρον μάτς. Στις 7 την Κυριακή. Πανδεσία ποδοσφαίρου. Η Ξάνθη ξεκίνησε με 2-2 εκτός έδρας. Σε ΟΑΚΑ και Αγρίνο, όχι σε εύκολες έδρες. Μας δείχνει ότι κάτι καλό πάει να γίνει σχέση με πέρσι που η Ξάνθη κόντεψε στο τέλος να κινδυνεύσει. Ενώ δεν την περιμέναμε φέτος δυνατή την Ξάνθη. Ναι, άλλαξε πολλά πράγματα βέβαια, αλλά περιμέναμε ότι θα είναι μια περίεργη χρονιά για αυτούς. Δούμε... Ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο, τώρα παίζουν πρώτο εντός με τον Αστέρα που έχει 0 με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Σωστά. Και πάει σωστά να παίξει εκτός τώρα στην Ξάνθη. Ναι, ναι. Είναι σαν το off πανετολικός, μοιάζουν αυτά τα δύο μάτς. Η ομάδα όμως που ξεκίνησε εντελώς εντυπωσιακά χωρίς να το περιμένουμε και η άλλη που έχει κανένα βαθμό. Και να δούμε πόσο, κατά πόσο θα στηρίξει ο κόσμος Ξάνθη στην ομάδα. Ναι, και τώρα που ξεκίνησε. Που μια κόντρα με τη διοίκηση. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Και είναι στις 7 το παιχνίδι αυτό από την ΕΡΤ. Ναι, και αυτό ναι, τηλεοπτικό. Τουλάχιστον θα έχει πέσει λίγο ήλιος γιατί στην Ξάνθη δεν παλεύεται. Ναι, δεν μπορείς να με δεις ήλιο παιχνίδι. Δεν παλεύεται, όχι. Ναι. Όπως και στην Τρίπολη. Θυμάσαι κάτι Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ που έμπαινε γκολ και έβλεπες μόνο τα πανηγύρια. Ναι, ναι, ναι. Δεν έβλεπες την μπάλα να μπαίνει γκολ. Ναι. Τι τα κάνετε, ρε παιδιά, μεσημέρι, φοβαράει ο ήλιος. Ναι. Πανιώνιος Λάρισα. Να, ωραίο παιχνίδι. Επίσης. Σε 7 και 4 την Κυριακή. Συγγνώμη. Από την Νόβα. Και αυτό ωραίο, ναι. Πανιώνιος με την πλάτη στο δίχο. Με 0 μείον 6. Με 0-6 την Κυριακή. Με 0 στο γήπεδο, με μείον 6 έχει ξεκινήσει, δεν έχει σβήσει ούτε ένα βαθμό από την ποινή του. Ενώ πέρυσι ο Παναθηναϊκός που είχε το μείον 6. Αυτό μπορεί να το πει και ότι είναι μάτς. Είχε κάνει 2 στα 2, είχε ξεκινήσει. Αυτό μπορεί να το πει και ότι είναι μάτς τελικό για τον Πανιώνιο. Αν χάσει και από τη Λάρισα. Και όλα τελική, ναι. Και παραμείνει και στο μείον 6 μετά από 3 αγωνιστικές. Και η Λάρισα είναι ομάδα με την οποία θα ανταγωνιστεί προφανώς για την παραμονή. Είναι ζόρικα. Καλά να μου πεις υπάρχουν μετά και τα play. Έχει δρόμο, out, δεν αλλά το συζητάμε. Έχει δρόμο, αλλά εντάξει. Εγώ λέω ότι αν ουσιαστικά θα αυξηθεί η διαφορά. Η Λάρισα πόσους έχει? Η Λάρισα έχασε πήρε βαθμό στην πρεμιέρα. Και στην πρεμιέρα νομίζω ναι, ένα από τον Ατρόμητο δεν ήρθε. Ναι. Άρα έχει ένα. Ή 2-2. Άμα τον κερδίσει κιόλα θα του φύγει στο οποίο 10 θα είναι ο Πανιώνιος από τη Λάρισα. Θα έχει διαφορά 10 βαθμών από τη Λάρισα που είναι μια από τις ομάδες τις οποίες θα παλέψει. 4 ή 4. Και θα τον έχει κερδίσει και μέσα στην έδρα του. Ακριβώς. Δύσκολα. Οπότε ναι, γι' αυτό λέω. Το μάτσο αυτό και τον Πανιώνιο είναι πολύ κομβικό. Πολύ ναι, κομβικό. Ναι. Αλλιώς από νωρίς μπαίνει σε μπελάδες. Οπότε έχουν ενδιαφέρον όλα τα παιχνίδια. Ναι. Και κλείνουμε τελευταία. ΑΕΚ Λαμία σε 7 και 4 και έχουμε και τον ντέρμπι. Σε 9.30 το κλείνει του Κελίδη. Άρα Παναθηναϊκό. Σε 7 και 4 το ΑΕΚ Λαμία. Η ΑΕΚ να δούμε πώς θα εμφανιστεί μετά την διακοπή. Ευκαιρία να πάρει και μια νίκη ακόμα. Τι θα έχει αλλάξει ο Κωστενόγλου. Αν θα παρουσιάσει το καλό πρόσωπο που είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια με αυτόν τον Παγκό. Λε. Όχι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η ΑΕΚ. Εύκολα δεν είναι το παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι εύκολη η ομάδα Λαμία, τέλος πάντων. Και στις 9.30 πάμε σε καλή φόρμα η ΑΕΚ. Υπάρχει στο ντέρμπι των πληγωμένων. Άρης και Παναθηναϊκός. Στον ένα βαθμό και δύο. Ακριβώς. Με τον Όφη να τους πληγώνει και τους δύο. Απευθείας μετάδοση από την Νόβα αλλά και από εδώ από το Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή. Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι Παπαδόπουλου. Σε εκεί. Θα πετάγεται και ο Χρήστος από πίσω με τα σχόλια του. Θα πετάγεται. Γιατί έτσι δεν έχει μικρόφωνο. Ακούγονταν το μικρόφωνο του Νίκου στο προηγούμενο παιχνίδι, στο Βόλο. Τώρα εντάξει, ίσως να έχει δικό του το Βικελίδη. Και ακούγονταν έτσι βαθιά από πίσω να κάνει τα σχόλια του στη μετάδοση. Εντάξει, φυσικά και μετά και όλο το pre-game με δεκάδες από νωρίς, συνδέσεις με το Βικελίδη, ό,τι υπάρχει εδώ, από με το, με εδώ, με τον Γιώργο τον Παναγιωτήδη, εδώ 10-1. Θα τελειώσει το match, βέβαια. 10-1. Έχουμε ψωμάκι γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, θα κυλήσει ωραία. Τα θέλουμε αυτά, τα χρειαζόμαστε. Εννοείται. Αυτά από τον Κυριακά. Εννοείται. Και όσο χειμωνιάζει κιόλα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Τι βλέπετε εσείς στο Άρης Παναθηναϊκός? Εγώ το μόνο που μπορώ να προβλέψω είναι 0-1 γκολ. Αυτό. Το μάτς το βλέπω ωραία, από ωραίο. 1-0-0-0-1. Εκεί το βλέπω επιλογή να πηγαίνει. Πολύ σφιχτά δηλαδή και για τους δύο. Κοίταξε, είναι τώρα δύο ομάδες. Ότι χρειάζονται και οι δύο την νίκη. Γιατί είναι θα με ένα πάνε βαθμό πολύ σφιχτά και οι δύο. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν περιθώρια για κανέναν τους δύο. Ναι, νομίζω θα γίνει ένα πολύ κακό μάτς ποιοτικά και θα πάει εκεί στον γκολ. Σίγουρα το προβάδισμα έχει ο Άρης λόγω έδρας, θα πω εγώ. Θα είναι γεμάτο λογικά είναι το Βικελίδη. Στην έδρα του είναι πιο δυνατό ο Άρης. Ναι. Παναθηναϊκός... Και σε ένα γεμάτο Βικελίδη, ναι. Παναθηναϊκός έδειξε τα δύο πρώτα μάτς ότι θα είναι δύσκολα φέτος. Ναι. Ότι θα δυσκολευτεί αρκετά. Εντάξει, τώρα μπορεί σαν ντέρμπι να παρουσιάσει άλλο πρόσωπο. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Παναθηναϊκό. Την πρόβλεψή σου, Γιώργο. Ναι, στο τέλος θα μα τα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Λαγίος, αλλά εμεί δεν τον αφήσουμε. Μπράβο. Πρόβλεψή μου, εγώ θα πω, ξέρεις τι, θα δώσω ένα άλλο σημείο. Any time scorer in Dege. Θα πω αυτό εγώ. Λες να σπάσει την κατάρα. Έτσι, πρέπει. Να ξεμπουκώσει ο σκόρερ. Με αυτά που γίνανε και στην ΙΔΕΘ και αυτά, σε πιστεύουμε, σε κάνουμε. Που καλά, νομίζω... τώρα αυτά είναι για εμάς τους δημοσιογράφους να έχουμε να λες τον κόσμο. Θέλω να σου πω ότι πήρε έτσι λίγο τα πάνω του. Ναι, θα σκοράρει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω από εκείνη τη μέρα σκέφτεται τα λόγια του Καρυπίδη. Δεν κοιμάται τα βράδια. Θα κάνει κορδίζα πάνω από το κρεβάτι. Θα έρθει κάποια στιγμή τον γκολ. Θα έρθει. Θα έρθει τώρα. Γιατί να μην έρθει τώρα. Εντάξει, αποκλείεται. Ναι, να έρθει. Γιατί να μην έρθει. Εγώ θα πω anytime scorer Ντέγε. Έστω με πέναλτι κάτι. Ωραία. Γιατί άμα κερδίσει η πέναλτι ο Άρης νομίζω θα το δώσει τον Ντέγε. Ντιγκινή έχασε το προηγούμενο όμως. Εντάξει. Να, αλλά είχε 100% ρε φίλε. 100% ευστοχία. Το πρώτο που έχασε. Ψυχολογία μπορεί να το δώσει τον Ντέγε. Αν το κερδίσει ο Ντέγε θα το πάρει ο ίδιος. Θα το δεις. Δεν νομίζω.
Λοιπόν, και έτσι κλείνει η αγωνιστική. Όμορφα και ωραία. Εγώ δεν μπω. Άντε, θα πω και άντερ. Λοιπόν. Να μην το αφήσουμε για το τέλος. Πάμε τώρα όλα τα μάτς. Κάναμε έτσι τον πρόλογο. Τέλεια. Πριν πάμε και στο διάλειμμα, μας μένουν άλλα 4 λεπτάκια. Προβλέψεις. Πάμε περίμε, με τη σειρά. Δυσκολεύομαι με εδώ τη σειρά, με τη σειρά. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πω από εδώ πέρα. Δύσκολα διπλό με 0 παθητικό του ΠΑΟΚ. 0-1-0-2, λες. 1-0-2, 0-3. Φάση θα κάνει Ατρόμητος. Θα αρκεστώ στο 0 παθητικό του ΠΑΟΚ. Yeah. Διπλό με 0 παθητικό. Νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλη εμφάνιση είτε από Πασχαλάκη είτε από Ζιβκόβιτς. Ο Μέν Πασχαλάκης γιατί πρέπει να κλείσει στόματα. Ο Δε Ζιβκόβιτς γιατί. τι. Η ατάκα τη εκπομπή για τον Χρήστο Κιόζη. Είπε. Σημειώστε τα λέει αυτά και ξέρετε. Ωραία. Θα πάει κανέναν τρίμπαλο ο Πασχαλάκης. Θα του κόψει την καριέρα με αυτά που λέει. Σημείωσε κάπου. Ηχογραφείται η εκπομπή. Ηχογραφείται. Στο 20 κάτι εκεί. Ό,τι λες μέσα πέφτεις πάντα. Τον έκαψε τον Πασχαλάκη το Μετζίκο. Ποιος θα παίξει. Θα παίξει ο τέτοιος ρε. Θα παίξει ο Σημεών. Εγώ θα πω χι ημίχρονο. Χι ημίχρονο. Τελικό. Τι τελικό. Το σημείο. Δεν δίνουμε στοιχηματικό σημείο. Δίνουμε αποτέλεσμα. Δεν κάνουμε στοιχηματική πρόβλεψη. Αυτά στο Δημήτρη τον Ανακτσίκο στο μάτι του Μουρελί. Ναι. Εντάξει, για τον Άρη είπα όμως για γκολ. Δεν είπα σημείο. Ναι, και πάλι, πρέπει να πει. Πρέπει να το πω. Ξεκινάμε προβλέψεις όλα με τη σειρά. Ωραία, άντε, θα πω χι. Χι. Χι, ε. 0-0-1-1. Δεν σε νοιάζει. Α βγει χι, ρε φίλε. Ωραία. Και 5-5 σερ. Εγώ λέω Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2. 1-2. Ένα χαρτάκι, ρε παιδιά. Σημείο το σκορ. Να βρούμε το ηχητικό. Ναι, αλλά θα βάλουμε δίπλα και το στοιχηματικό. Όχι, έλα, άστο το στοιχηματικό. Δεν μα ενδιαφέρει αποτέλεσμα. Τι παίζουμε, προπό, παίζουμε. Προπό, παραδοσιακά. 13 άρε θα πιάσουμε. Συνέχισε. Πάμε, επόμενο. Είπε, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Εγώ είπα, διπλό. Είπες, 0-2. Διπλό με 0 παστικό. Εγώ παχύ. 0-0. Α, λέμε και σκορ. 1-2 λέω εγώ. Όχι, 1-1 θέλω να πω εγώ. Ωραία, 1-1. 1-2 λέω εγώ. Πάμε. Όφη Πανατολικό. Όφη Πανετολικό. Πάλι σκόρ ή σημείο. Ό,τι θες, ρε. Ωραία, εδώ πέρα εγώ θα πω όχι. Παιδιά, δεν ξανακερδίζω όφη. Φτάνει. Εσύ, Γιώργο. Εγώ λέω 2-0. Ασάρα. Ωραία, εγώ πέρα. Ολυμπιακό Βόλο. Ολυμπιακό Βόλο, ε. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα όμω, άμα πει άσο, θα πει ο άλλο τι άσο, ρε φίλε. Τι άσο μα λε. Δύο άσο μα λε. Εντάξει, γιατί ρε. Ωραία, εγώ θα πω άσο και άντερ. 1-0. 1-2-0 ας έρθουν όσο θέλουν. Εγώ λέω 3-1 νίκη του Ολυμπιακού, αλλά ζόρικο 3-1 με ισοφάριση. Ναι. Με ισοφάριση και στο τέλος 3-1. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Τα σημειώνεις εσύ αυτό που λες εκεί. Αποτέλεσμα Μπέου έδωσε. Ντροπή. Δεν είπα κάτι. Ντροπή. Λοιπόν. Τι είπες εσύ για το τέτοιο. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Εδώ νομίζω βολεύει και τις δύο ομάδες να πάρουν ένα ωραίο χι. Να τα μοιράσουν έτσι. Ναι, ρε. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πάνω από μαζί, μια χαρά. Ναι, όλοι ευχαριστημένοι. Χι θα πω εγώ. 1-1 θα πω κι εγώ. Χι. Και εσύ χι. 1-1. Θα το χάσω. 3-0 Ξάνθη. Πανιώνιος Λάρισα. Πανιώνιος Λάρισα εδώ πέρα σφίξανε λίγο τα πράγματα. Σημειώνει. Ναι, ρε, αγόρι μου. Πρέπει να κερδίσει όπως είπαμε ο Πανιώνιος. Τώρα έτσι που έχει γράψει θα καταλάβουμε. Εγώ δεν τον βλέπω ότι μπορεί να κερδίσει. Πρώτος ο Μπαϊράμις. Δεν ξέρω, αυτή την αγωνιστική μου αρέσει πολύ το χ. Εγώ θα πω χ. Πανιώνιος Λάρισα χ. Ναι, ναι. Όλα χ τα έβγαλε αυτός. Ναι, τίποτα. Κανένας δεν θα σταυρώσει νίκη σε αυτή την αγωνιστική. Όλα χ θα βγουν. Εγώ βλέπω 1-0 του Πανιωνίου. Το βλέπεις, ε. Ναι, ναι. Και ή 2-1. Η πλατεία θα μιλήσει. 2-1 μου αρέσει εδώ πέρα. Η πλατεία θα μιλήσει. Ο Κούγιας θα έχει ανακοινώσει καμιά 15 μέχρι το ημίχρονο. Διπλό τη Λάρισα. Διπλό ναι. Λάρισα, λες. Ναι. Εδώ είπαμε όλοι διαφορετικά δηλαδή. Ωραία, θα πούμε τη βόμβα της αγωνιστικής. 1-0, εγώ λέω. Μπορούμε να πούμε μετά την Δευτέρα ότι κάτι πιάσαμε. Το είχαμε πει. Είχαμε και τα τρία αποτελέσματα και το είπαμε. Ναι, θα έχουμε 17% επιτυχία. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε τα λέμε όλα, κάτι θα πιάσουμε. Ωραία. Πάμε. Πήγε 2,5. Πάμε. Άκλα μία. Εγώ θα πω εδώ πέρα. Ή 1-0, όχι 1-0. Ή 2-0 ή 3-0 για την ΑΕΚ. Α το πούμε έτσι με σκορ. Άνε την νίκη της ΑΕΚ. Ναι. Εγώ θα πω εδώ πέρα. 2-3 γκολ και άσου τη ΑΕΚ τότε. Ναι. Άμα γίνεται. Ναι. ΑΕΚ Λαμία 3-0. Ναι. Ναι. Νομίζω τόσο θα έρθει. 2 ή 3. 2-1. 2-1. Δηλαδή θα έχει suspense. Και Άρης Παναθηναϊκός. Άρης Παναθηναϊκός εδώ πέρα. Εγώ είπα πριν την προβλέψη μου, τώρα πρέπει να δώσω και αποτέλεσμα. Ποιο θα κερδίσει σήμερα 0 ή ποιο. Άμα ναι. Θα είναι 0-0. Αυτό. Ωραία. Εδώ σα πείτε. Ωραία, ξεκινήσω εγώ. Ναι. Σαν παρουσιαστή και σαν. Πώ το λένε. 0-0. Πόσο είπες? 0-0. 0-0 είπες εσύ. 0-0, μεντέν. Εσύ? Λίγο με τις άμυνες εκεί πέρα έχουν θέμα και 2-1 θα πω εγώ υπέρ του Άρη. Έτσι. Γράψτε το. Το γράψα. Εγώ, Ναι.
Εγώ θα πάω στο 1-1 και over μισή κόκκινη. Τι over μισή κόκκινη, τι είπε τώρα. Over μισή κόκκινη, ρε φίλε, ντέρμπι είναι. Παίζει, θα μπερδευτεί ο κόσμος, τουλάχιστον μια κόκκινη πες. Εντάξει, τουλάχιστον μια κόκκινη. Θα πει όμως τι μισή μου λες εσύ τώρα. Έτσι πάει ρε, δεν πάει. Πάει over 4,5, over 5,5. Δεν το ξέρουν όλοι ρε φίλε το μισό. Ποιος δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται να ασχολείσαι με την μπάλα και να μην το ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε εσύ ως το διάλειμμα των 2,5. Θα επιστρέψουμε εδώ με Γιώργο Παναγιωτή, Γιώργο Μπαράμι. Έχουμε την ανακοίνωση, λέει, Σύλλο Ηρακλή, την ανακοίνωση πάει Άρης και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και στην Ευρώπη. Έτσι. Έχουμε πολύ ζουμάκι ακόμα. Πάμε στο διάλειμμα, Χριστοκιώση και επανερχόμαστε. Είμαστε, επανήλθαμε. Ο Λίμπερο παντού στο Λίμπερο 107,4. Χρήστος Κιώσης απέναντι μας, 21 του ήχου. Χρήστος Γιουβάνοβλου, Γιώργος Μπαϊράμι, Γιώργος Παναγιωτής στα μικρόφωνα. Και πάμε στο δεύτερο μας μέρος, στο δεύτερο μας 20 λεπτό, εδώ στην εκπομπή ο Λίμπερο παντού. Να καταρχήν, όπως είπαμε, να ξεκινήσουμε με την υπενθύμηση που υπάρχει από πλευράς ΠΑΕ Άρης για τα διαρκείας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που έχει βγει σύντομη και λιτή, η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας ότι η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Μέχρι τότε θα παίρνει ο κόσμος τα εισιτήρια διαρκείας του. Λοιπόν, ακόμη έχουμε την ανακοίνωση για τα ονόματα, τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη στο ΔΣ του ΑΣ Άρη, του Εραστέχνη Άρη. Επικεφαλής είναι, κατατέθηκε σήμερα να πούμε στο το νέο διοικητικό σχήμα στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ Άρη, τον Λευτέρη Αρβανίτη. 15 τακτικά μέλη και άλλα 15 αναπληρωματικά. Λοιπόν, είπαμε επικεφαλής ο Λευτέρης Αρβανίτης. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που ξεχωρίζουν, όπως ο Νικόλαος Κάλεν. Αυτός δεν ήταν και με το Νικολάς Καρ, τέλος πάντων. Υπάρχουν και άλλα ονόματα. Υπάρχει ο αντιπεριφερειάρχης Μακεδονίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας, γνωστό όνομα, και αυτό ήταν μάλιστα και δεύτερος σταυρούς με την παράταξη του Τζιζι Κώστα. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόγονος, πρώην Ευρωβουλευτής. Η Κατερίνα Μάρκο, επίσης πρώην Ευρωβουλευτής. Ο Νίκος Ζεϊμπέρκης, που είναι αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και κάποια ακόμη ονόματα τέλος πάντων. 15 είπαμε τακτικά μέλη, 15 αναπληρωματικά. Ανακοινώθηκαν, κατατέθηκε το διοικητικό σχήμα στο πρωτοδικείο. Στο μπάσκετ του Άρη, να πούμε επίσης ότι αφαιρέθηκαν ακόμα 2 μπαν. Άρα τώρα μένουν 4. 4, ναι. Ναι. Από τα 8 μειώθηκε στα 4. Με στόχο να έχουν έρθει όλα μέχρι η απαγόρευση, ναι, την έναρξη του αθλήματος. Κάνουν μεταγραφές. Για να μπορέσουν να εσωματωθούν κανονικά οι. Και την Κυριακή έχει φιλικό. Έχουν δελτία για τους ξένους. Την Κυριακή έχει φιλικό με τον. Πανιόνιο, όχι, με τον Κολοσσό. Αύριο με τον Κολοσσό και έγινε τον Πανιόνιο. Σωστά. Τα φιλικά, τα πρώτα της ομάδας του μπάσκετ του Άρη. Αυτά με τα κίτρινα ώρα. Ναι, 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 ξεκινούμε και στο μπάσκετ ομάδας, βέβαια. Είναι ο μήνας που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Με 28 έχουμε το πρώτο τζάμπολ. Ναι. Με δύο ντέρμπι, όπως είχαμε πει και χθες. Άρης ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πρωταγωνιστική. Μεταξύ πρέπει να ανακοίνωσει η Super League πρόγραμμα για τις επόμενες αγωνιστικές. Ναι, Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτη. Για να το δούμε λίγο τώρα αυτό, γιατί προέκυψε μόλις. Και μετά πάμε ξανά σε διακοπή, να το πούμε αυτό. Γι' αυτό βγήκαν τρεις. Προγραμματικά του γύρω 2020, τι μάχες του Οκτωβρίου. Άλλα δύο παιχνίδια που είναι η 7η και η 8η αγωνιστική. Για τις άλλες χώρες, όχι εμάς. Εμείς πάμε να παίξουμε. Και εμείς όμως μπορούμε να πάμε να παίξουμε. Ψυχαγωγικό μάτι στην Ιταλία. Στην Ιταλία, μέσα στο Ολυμπιακό. Στην Ρώμη θα πάνε τα παιδιά μας εκεί όμως. Λοιπόν, Τέταρτη αγωνιστική το επόμενο Σαββατοκύριακο. 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στις 5 και 4. Βόλος Όφη, να ωραίο μάτς. Πολύ καλό παιχνίδι αυτό είναι. Στο Πανθεσσαλικό. Στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και στις 8 Πανετολικός ΑΕΚ, στο Αγρίνιο. Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, την επόμενη, ΑΕΛ Ξάνθη, στην Έλευση Έρηνα στις 3. Στις 6.30 βάλαν τον τέρμι Πάου Κάρης, μάλιστα. Στις 6.30. Τι συμβαίνει. Ντάλα ήλιο. Α, επειδή έχει τέρμι. Γιατί αποφασίστηκε να γίνουν την ίδια μέρα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη με την Τότεναμ. Ναι. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα δεν ακολουθεί Champions League, οπότε το βάζουμε να παίξει Κυριακή. Τώρα θα μπορούσαν βέβαια να βάλουν το Πάου Κάρης, ναι, το Σάββατο. Εντάξει, και να για να έχουν μέρα τη δυνατότητα οι ποδοσφαιρόφιλοι να δουν και τα δύο παιχνίδια. Μόλις τελειώσει το ένα, ξεκινάει το άλλο. Καταλαβες. Ναι, σωστό. Από αυτή τη λογική. Αλλιώς θα μπορούσε να το βάλει και 7,5 δεν το βάλει 7,5 π.χ. Για να τα δουν και τα δύο. Ναι, 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 ναι. Το ένα θα είναι στο ΠΑΟΚ και βέβαια και το άλλο θα είναι στην Νόβα. Νομίζω είναι νωρίς το ΠΑΟΚ. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω. Πρώτα πρέπει να τρέξουμε πολύ πίσω για να δούμε. Μας βολεύει. Θα πάμε στην Τούμπα, θα έρθουμε την ισχύ μας για post games στις 10 το βράδυ.
Μια χαρά, ε. Μια χαρά. Θα δούμε και εδώ τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που ξεκινήσει με την εκπομπή. Τα βολέψαμε. Μια χαρά. Ωραία λοιπόν. Άρα, έτσι ορίστηκε το ντέρμπι που ακολουθεί την επόμενη Κυριακή. Πάω Κάρι στην Τούμπα στις 18.30 την επόμενη Κυριακή. Φυσικά όλα εδώ από το Λίμπερο 107,4. Τα πριν, τα μετά, τα πάντα όλα. Εδώ από το Λίμπερο θα τα ακούσετε. Πέμπτη αγωνιστική έχουμε πάλι ντέρμπι. Είπαμε στις 8.30 το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να ολοκληρώσουμε και σε 7.30 το Λαμία Πανιώνιος είναι ενδιάμεσα από τα δύο ντέρμπι. Και μετά πέμπτη αγωνιστική μπαίνουμε σε ώρες χειμωνιάτικες. Ναι. Χειμερινές, πώς λέγονται. Χειμερινές είναι ποιος τους όρους. Σάββατο 28.09 στις 5.15 Άρης ΑΕΛ. Στο Βικελιδής, στις 7.30 Ολυμπιακός Λαμία, στις 8 Ατρόμητος Πανετολικός. Και πάμε Κυριακή στις 3 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 5 Ξάνθη Βόλος, στις 5.15 Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Και στις 7.30 Κυριακή 29 Φεβρίου το ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τη μεθεπόμενη Κυριακή. Το πιο ενδιαφέρον κιόλας στις... Ντέρμπι δικεφάλων στο ΑΚ. Δεν έχει κάτι τόσο δυνατό, έτσι, αγωνιστική, από ό,τι βλέπω. Και η έκτη αγωνιστική έχει πάλι ντέρμπι. Κυριακή ορίστηκε αυτό το ντέρμπι. Είναι το Άρης Ολυμπιακός που θα γίνει Κυριακή 7.30 ώρα στο Βικελίδης. Και για πρώτη φορά φέτος είναι εκτεγωνιστική παιχνίδι και την Δευτέρα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί το Λαμία Πανετολικός Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στις 8. Σάββατο 5 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Ξάνθης 5.15. Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Όχι, Σάββατο 5 Οκτωβρίου πάλι, συγγνώμη. ΑΕΛΑ 7.30. Δύσκολη έξοδο για την ΑΕΚ στη Λάρισα. Έχει με την κόντρα εκτός, Μελισανίδικου για να και τρεις δεν ενδιαφέρουν αυτό το μάτς. Κυριακή στις 3, πάντα μιλάμε για 6 Οκτωβρίου, Βόλος Ατρόμητος, στις 5.15 Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, δύσκολη έξοδος και για τον ΠΑΟΚ εδώ. Στις 5.15 Όφη Πανιώνιος και στις 7.30 Άρης Ολυμπιακός. Δευτέρα είπαμε κλείνει η αυλαία της 6 αγωνιστικής με το Λαμία Πανετολικός στις 8 την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Έχει ωραία παιχνίδια και ντέρμπι και αυτές τις 3 αγωνιστικές. Γενικά από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνει. Κάθε αγωνιστική θα έχει και ένα πολύ καλό, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Ενδιαφέρον, μια μεγάλη κόντρα. Μάλιστα. Αυτό το πάω κάρι στις 18.30 θυμίζει λίγο. Έτσι, θα ξεκινήσει και μέρα, απόγευμα. Θυμίζει λίγο παλιότερα χρόνια που τα δέρμπι τα βάζανε και 3-5 ώρα. Ναι, μιλάω και για πιο πρόσφατα, πριν μια δεκαετία. Ναι. Που το βάζανε συνήθως 5 ώρα τα δέρμπι. Απόγευμα, νωρίς με τον ήλιο. Θα προλάβουμε. Η ώρα θα έχει αλλάξει τότε, όχι. Όχι, η ώρα αλλάζει τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου. Άρα μέρα θα είναι ακόμη. Ναι, ναι. Υπό το φως του ήλιου θα δούμε το πάω. Κοίταξε, 8 παρά ανοιχτώνει όμως, ξέρεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε τώρα πριν πιάσουμε τα μάτς που υπάρχουν στο διεθνή χώρο, να διαβάσουμε μια μακροσκελή ανακοίνωση που υπάρχει από την Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Λοιπόν, η οποία τονίζει ότι θα απέχει από τη σημερινή Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη. Ποιος θα πάει, ρε παιδιά, αυτόν η θύρα 10 θα απέχει. Η Λέσχη Φίλων θα απέχει. Ναι, καλή λέει τη δίκηση του ΓΣ να δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση που έχει βρεθεί ο Σύλλογος. Λοιπόν, ένα ακόμη λέει δύσκολο ξεκινάει ανακοίνωση. Ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι για το Σύλλογό μας έφτασε στο τέλος του. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι πλέον αναγκασμένος να αποφασίσει στις 13 Σεπτέμβρη αν θα στηρίξει τη λύση Άρης Παλαιοχωρίου ή αν ο Ηρακλής μας δεν θα αγωνιστεί πουθενά. Με την απόψινή συνέλευση μεταξύ των μελών μας αποφασίστηκε να μην παραστούμε στο κάλεσμα του ΓΣ. Ωστόσο, τα μέλη μας είναι ελεύθερα να συμμετέχουν στη συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοβούλως. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας απαιτούμε δημοκρατία και διαφάνεια. Ο κόσμος από το Μάιο ζητούσε επίμονα ανοιχτή γενική συνέλευση από το ΓΣ για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Διοίκηση του ΓΣ δεν την πραγματοποίησε και αναρωτιόμαστε τους λόγους, λέει η Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Η Λέσχη θα σεβαστεί την οποιαδήποτε απόφαση του λαού του Ηρακλή που θα πάρθει το βράδυ της Παρασκευής. Ελπίζουμε σήμερα δηλαδή. Ελπίζουμε η διοίκηση του ΓΣ να ζητήσει τουλάχιστον συγγνώμη και να δώσει εξηγήσεις στον κόσμο για την κατάσταση που έχει βρεθεί ο Σύλλογος για άλλη μια φορά. Ιστερόγραφο. Τα χρώματα του Ηρακλή που αγαπάμε είναι το μπλε και το λευκό και έχει έμβλημα τον ημίθιο. Προφανώς αυτό αναφέρει σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία με τον Άρη Πυροχωρίου για να κατέβει ο Ηρακλής ως Άρης Παλαιοχωρίου με τα χρώματα του σήμα και τα πάντα, έστω για ένα χρόνο, ναι. Σεβασμό στα 111 χρόνια ιστορίας μας και στον περήφανο λαό του Ηρακλή. Σερόγραφο 2, η Λέσχη αύριο θα είναι ανοιχτή κανονικά 6 με 10. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της Λέσχης Φίλων Ηρακλή. Λοιπόν, και να διαβάζω ότι ο Κριστό Βαζέχα θα είναι στο Total Football φέτος στην εκπομπή του Open, η οποία ξεκινά αυτήν την Κυριακή, έτσι. Με ποιον να παρουσιαστεί? Στις 11.30. Πάνω Βογλή, παρουσιαστεί.
Όχι. Φαντάζομαι πως ναι. Γιατί νομίζω πως πάνω Βόλκ, Χριστίνα Βραχάλη. Πάνω Βόλκ, Χριστίνα Βραχάλη. Δεν θα είναι ο Ντέμις Νικολάηδης φέτος. Όχι, όχι, όχι. Θα είναι ο Χρήστο Βαζέχα. Χρήστο Βαζέχα, ε. Και οι υπόλοιποι που ήταν και πέρσι. Πάνω Βόλκ, Χριστίνα Βραχάλη. Κοίταξε, πρέπει τον κύριο πρώτο λόγο να έχουν φυσικά. Αλέξη Πυρόπουλο θα είναι. Δεν θα είναι. Δεν ξέρω, αφού περιγράφει το ΠΑΟΚ TV, πώς θα είναι. Ε, ήταν στο πρόμο κανονικά. Και στην εθνική, ναι. Στο Open αφού είναι. Την άλλη Κυριακή θα είναι πάω κάρι, θα περιγράψει του Μπαξίμ μισή ώρα. Θα καλά, πάει το βράδυ λέει στην εκπομπή. Δεν θα πάει, εντάξει. Θα βγει από το στούντιο του Open Stage. Πιθανώ να γίνει έτσι, για σχόλιο. Ναι, ακριβώς. Πιθανώ να γίνει έτσι. Θα το μάθουμε. Ναι. Λοιπόν... έξυπνη αυτή η επιλογή να φέρουν πρωτοκλασσάτα ονόματα από του φεριστέ παλέμαχου. Όπω πέρυσι ο Ντέμι τώρα, ο Βασέχα. Αλλά από τον κύριο, τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι δημοσιογράφοι. Γιατί είδαμε και πέρυσι ότι κάπου έκανε μια κοιλιά η εκπομπή. Ο Ντέμις, ναι, λίγο. Ναι, οκ, okay, εντάξει, θα... ο Ντέμις πολύ καλός ποδοσφαιριστής και τα λοιπά, αλλά ίσως δεν το έχει με, το... με την εκπομπή. Εντάξει, αθλητής ήταν ποδοσφαιριστής, δεν ήταν. Ακριβώς. Είναι ωραία κουβέντα αυτή που ανοίγεις. Ωραίο αυτό το επιχείρημα. Συμφωνώ. Πολύ ωραίο αυτό το επιχείρημα, αλλά καμιά φορά είδες τηλεοπτικά έμπαζε. Αλλά απ' την άλλη, για παράδειγμα, στην Αθλητική Κυριακή. Καλά, για πολλά ναι, χρόνια έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα που κάποιο να γνωρίζει λίγα πράγματα από ποδόσφαιρο, να έχει παίξει έστω κεραστικό ποδόσφαιρο στη ζωή του. Ακούς πράγματα από ορισμένους δημοσιογράφους που είναι στην ΕΡΤ και λες τώρα δεν μπορεί, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή καλύτερα άλλο να έχεις ανθρώπους με γνώση για το ποδοσφαίρο, να σου αναλύσουν τα μάτια αγωνιστικής, να σταθούν σε πράγματα καθαρά ποδοσφαιρικά που θα μπορέσει ο ποδοσφαιρόφιλος να δει και να καταλάβει πράγματα από το τι έγινε. Παρά να ακούς χιλιάδιο ωραία τηλεοπτικά που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο όμως. Έτσι, δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί χρυσή τομή και να βγει όλο το πακέτο ωραίο. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Ναι. Σχολιάζουμε ωραίο. Φέρνει το Μουρίνιο τώρα στο Sky Sports. Ακούς τώρα ότι καταλαβαίνεις τι έγινε. Δεν ακούς τώρα τον καθένα να μιλάει και λες. Χάνεται, φεύγει η κουβέντα από το ποδόσφαιρο. Κοίταξε αυτό που έγινε πέρσι με το ποδόσφαιρο. Αυτό που έγινε πέρσι με το Open ήταν καλό σαν εγχείρημα, όπως λέει και ο Γιώργος. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Ντέμις γενικά δυσκολεύεται στον πύρι-πύρι. Εντάξει, δυσκολεύεται. Εντάξει, να μιλάει. Είναι, δεν είναι. Ναι, όλοι αυτοί. Δεν έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, δεν έπαιξε και το επάγγελμα. Και οποιοδήποτε, και οποιοδήποτε άλλο να φέραν και το Ζαχωράκι να φέρναν, πάλι το ίδιο θα γινόταν. Αυτό τώρα που θα κάνουμε το Μπάνο του Βόγλου και τη Χριστίνα Βραχάλη κατά πάσα πιθανότητα στην κεντρική παρουσίαση και τον Βαζέχα, όπως είπες, τον Μπασινά και τον Κατσουράνη στα σχόλια, αυτό νομίζω αυτό θα είναι όλο, πολύ ναι, καλό. Εννοεί. Αυτό νομίζω θα κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα βγει πολύ καλό. Πέρυσι, για παράδειγμα, την εκπομπή την ξεκινούσε ο Ντέμις. Ναι. Ρόλο όλα αυτά τα έκανε ο Ντέμις. Γενικά στις συνεντεύξεις. Στις συνεντεύξεις, ναι. Έμπαθε λίγο, αλλά εντάξει, δεν πήγα. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που πήγαμε σχολείο, όλα αυτά. Μπορεί να μην έχουμε, δεν είμαστε πολλά χρόνια στο επάγγελμα, αλλά και εμείς θα έχουμε. Πώς το πούμε, καμιά συνέντευξη. Ίσως δεν είναι τόσο καλή. Λογικό δεν είναι. Τώρα, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που δεν έχει ποτέ τη συνέντευξη. Ναι, Ντέμις. Ναι, όμως. Από την πλευρά του δημοσιογράφου. Αυτό. Ο Ντέμις όμως μπορεί να ρωτήσει πιο ποδοσφαιρικά πράγματα. Σίγουρα, εντάξει. Να βγάλει ένα καλύτερο συμπέρασμα. Αν δεν είναι δημοσιογράφο, τις περισσότερες φορές θα ρωτήσει τα τετριμένα. Εκτός και αν έχει συμβουλευτεί κάποιον ειδικό, που αυτό είναι το πιο σωστό για να κάνει δημοσιογράφο. Να πάρει συμβουλή, ώστε να κάνει ερωτήματα που θα βγάλουν πραγματικό συμπέρασμα για τον κόσμο. Ή εκτός αν ο δημοσιογράφος νιώθει. Όχι, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ή αν εκτός ο δημοσιογράφος νιώθει. Και είναι γνώστης. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει: γελάει, λέει, σαν το χαζούμε στα μάξι, λέει. Επειδή ρωτήσαμε ποιος θα πάει, ρε παιδιά, στην γενική συνέλευση του Ηρακλή. Ποιος θα πάει, δεν θα πάει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο τελευταία 8 λεπτά που μας έμειναν να δούμε τι έχουμε στα διεθνή. Ξεκινά από σήμερα η δράση στις 8 Λίλ. Αντζέρ και Αμιέν Λιόν στις 10 παρτέρα στην Γαλλία, αδιάφορα. Bundesliga έχουμε σε 9.30, Φορτούνα Ντίσσελντορφ Βολφσμπουργκ. Βλέπετε, δεν βλέπετε. Στις 10, στις 10 Μαγιόρκα Μπιλμπάου. Αν θες να δεις κάτι απόψε το βράδυ, θα είναι ή αυτό, ή θα δεις Championship, φίλε. 10 παρατέρα το, Derby Cardiff. Συγγνώμη, θα κάτσεις να δεις Μαγιόρκα Μπιλμπάου, τώρα σοβαρολογούμε. Λέω, αν κάτσεις να δεις κάτι από αυτά που έχει, ή θα δεις αυτό, ή θα δεις Championship, Derby Cardiff. Νομίζω περισσότερο θα προτιμήσω να κάτσω να δουν Netflix. Αν μείνουν σπίτι, εν τέλει. Λέω, αν δεν θα δει ποδόσφαιρο. Ναι, ρε, συντάξει. Καλά, καλά, ρε, βρες μου εσύ ένα που θα κάτσει να δει αυτά. Έναν βρες μου. Λέω, ρε, παιδί μου, αν μπορεί να έχει παίξει στοίχημα. Αν είσαι σπίτι και λες να δω μπάλα, ρε, φίλε. Εντάξει, ρε, θα βάλω να δω το έτερο εδώ πώ στην Κοσμοτέ TV. Θα το γυρίσει κι όμω λίγο. Θα το γυρνά, δεν θα το δει 90 λεπτό. Θα γυρνά και στα άλλα. Θα παίζει λίγο με το κινητό. Ναι. Δεν θα πει να κάτσω να δω το Μαγιόρκα Μπιλμπάο. Άσχετα, θα το δείξει. Θα το δείξει. Ποτέ, όλα τα δείχνει. Σίγουρα τα δείχνει. Που έχει τα δικαιώματα του Ισπανικού Δεν έχει σημασία γιατί η Premier League δεν τα δείχνει όλα. Η Premier League αυτό είναι παγκοσμίω γίνεται με την Premier League. Δεν δίνει όλα τα μάτια τηλεοπτικά. Δίνει ένα. Από τα μάτια που είναι στι 5 το Σάββατο δίνει ένα. Α, μάλιστα. Αυτό είναι τη Premier League. Εντάξει, νόμιζα ότι είναι και στο τέτοιο. Άρα Παναγιώτη Γιώργο. Εξηγήσει. Λοιπόν.
Πόσα ξέρεις. Λοιπόν, ξέρω πολλά. Αν ξεκινήσουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Στα ντέρμπι του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τη σειρά λίγο. Αξίζει να δούμε κάτι. Να πάρουμε με τη σειρά τα πρωταθλήματα. Ωραία. Premier League. Premier League. Premier League. Να δούμε ποια βλέπονται και ποια δεν βλέπονται. Ωραία. 2,5 ώρα, Σάββατο, μεσημέρι. Liverpool Newcastle. Ωραία, μόλις έχεις φάει. Μια χαρά βλέπετε αυτό. Oh, Liverpool. Είδες? Δεν βλέπετε. Δύσκολο παιχνίδι για τη Liverpool. Και ξέρεις, το λες αυτό. Τώρα για τα μεγαθύρια αυτά που θα παίξουν, Σαββατοκύριακο αυτό, βάλε στο μυαλό σου ότι την Τετάρτη και την Τρίτη παίζουν πρεμιέρα Champions League. Και Champions πάντα League, οι πρεμιέρες στο Champions League έχουμε δει και έχουμε δει στις πρεμιέρες στο Champions League. Yeah. Γιατί υπάρχουν ομάδες που εκεί που δεν τις περιμένεις. Όλο και μια-δυο εκπλήξεις. Δεν πάνε υποψιασμένες. Ναι, και στην πρώτη είναι. Αγωνιστική. Και μιλάω και για τα outsider. Που στην πρώτη αγωνιστική δεν τους κάνουν τις εκπλήξεις. Εκεί που δεν τους περιμένουν, δεν τους έχουν διαβάσει καλά. Δεν έχει κυλήσει όμιλος να δουν πώς πάνε τα πράγματα. Και υπάρχει το και περιθώριο. Ότι άμα χάσεις, μπορείς να το καλύψεις το χαμένο. Θα θυμάσαι μια χρονιά είχε χάσει η Ατλέτικο που είχε πάει τελικό τη Champions League. Την επόμενη χρονιά είχε τον Ολυμπιακό πρωταγωνιστική. Στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή τώρα η Τότεναμ αν παίζει Σάββατο, θα δούμε τότε να το Σάββατο. Να δούμε πώς θα έρθει το Καραϊσκάκη. Με Crystal Palace εντός. Εντάξει. Κρύβει παγίδα. Δύσκολο παγίδα. Τότε να μέχρι το Καραϊσκάκη μετά θα έχει το μυαλό. Γκολ είναι αυτό. Γκολ είναι αυτό το μάτσο. Για να δούμε. Λοιπόν, Liverpool Newcastle οπότε. Το Σάββατο 2.30. Στις 5 έχει στην Αγγλία Wolves Chelsea. Manchester United Leicester. Αυτό μας δείχνει ο κόσμος όμως. Αυτό είναι ωραίο. Brighton Burnley. Sheffield United Southampton. Tottenham Crystal Palace. Norwich Manchester City. Στις 7.30 είναι αυτό. Το δείχνει και αυτό ο κόσμος το TV. Bournemouth Everton. Μετά είναι την Κυριακή στις 4. Bournemouth Everton. 6.30 Watford Arsenal. Δύσκολο και αυτό για την Arsenal. Και στις 10 το βράδυ της Δευτέρας που ολοκληρώνεται η αγωνιστική, Aston Villa West Ham. Πώς είναι ομάδες με τα ίδια χρώματα στην Αγγλία. Περίμενε λίγο, πώς καθορίζονται οι ώρες για το τα πρόγραμμα παιχνίδια. Βγαίνει στην Premier League. Όλη τη χρονιά. Ναι, τώρα δηλαδή με ποια λογική να βάλεις δηλαδή. Το Liverpool Newcastle στις 2.30 που στην Αγγλία είναι 12.30 το μεσημέρι. Στην Αγγλία είναι εμπορική ώρα για πολλούς δρόμους αυτή. Και να βάλεις το Aston Villa West Ham 10 το βράδυ που σημαίνει της 8. Δευτέρας το βράδυ. Ναι, τη Δευτέρα κιόλα. Το μάτι Δευτέρα γίνεται πάντα 10. Α, ναι. Ωραία, Ελλάδα. Ναι. Πάντα. Πάντα. Εντάξει, τώρα αυτό το ξέρω. Παρασκευή και Δευτέρα, όσα μάτι γίνονται μέσα στη χρονιά, γίνονται πάντα 10 η ώρα. Yeah. Δευτέρα νομίζω έχει κάθε Δευτέρα 10 η ώρα να μάθει. Δηλαδή λες ότι 12.30 ώρα το μεσημέρι είναι εμπορική ώρα για την Αγγλία για το Σάββατο. Βέβαια, βέβαια. Οι δικοί μας ακόμα κοιμούνται εδώ πέρα. Και αν δεις συνολικά στη χρονιά, συνήθως τα Σάββατα στις 2.30 θα παίζει η Liverpool, η City, η United. Κάποια μεγάλη ομάδα. Άκου λίγο τώρα. Αν έβαζαν το Πάο Κάρι. Μία η ώρα το μεσημέρι Κυριακής. Ω, θα τρώγαμε πιντελίκι. Θα γκρίνιαζαν ή όχι. Ω, θα τρώγαμε πιντελίκι. Δεν θα είχε ξυπνήσει κανείς από τα σαντιάτικα. Την ποδοσφαιρική μας κουλτούρα με τον Άγγλο. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Γιατί αυτοί δεν βγαίνουν το Σάββατο. Και τα περισσότερα ντέρμπι γίνονται αυτή την ώρα στην Αγγλία. Δηλαδή το Liverpool United, Liverpool City συνήθως τα βάζουν Σάββατο. Ναι, είναι και διαφορετικό το κλίμα. Έτσι, εδώ πέρα βαράει ο ήλιος. Και χειμώνα μπορεί να βαράει καλά. Δεν είναι περίεργα. Αλλά εντάξει, ναι. Είναι η κουλτούρα που λες. Την επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σάββατο στις 2.30 παίζει Tottenham. Λέστερ Tottenham. Πάντα υπάρχει εμπορικό μάτι. Ωραίο φίλε. Λέστερ Tottenham. Μετά παίζει Liverpool πάλι. Σε United Liverpool. Ωραία, πάμε και στο επόμενο. Αν δείτε δηλαδή στις 2.30 παίζουν. Ναι, πάμε. Λοιπόν, πάμε Ισπανία. Βάζει δεύτερο στην ιεραρχία του το Ισπανικό, έτσι. Ναι. Πάμε Ισπανία στις 2. Εδώ που η Ατλέτικο έχει κάνει 3 στα 3, η Ρεάλ έχει 5 και η Μπαρτσελόνα έχει 4. Τα λέγαμε την Ατλέτικο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ότι φέτος θα μπει δυνατά στη μάχη. Ξεκίνησαν με την πλάτη στον τοίχο η Μπάρτσα και η Ρεάλ και έχουν δύσκολα παιχνίδια αυτήν την εβδομάδα. Στις 2 λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης Λεβάντε. Στις 5 Λεγκανές Βιγιαρεάλ. Ενώ στις 7.30 Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Δύσκολο. Πρώτο δύσκολο για την Ατλέτικο. Και στις 10 την. Το βράδυ του Σαββάτου, Μπαρτσελόνα Βαλένθια χωρίς Μέση. Χωρίς και με Βαλένθια με αλλαγή προπονητή. Ο οποίος Μέση είναι εκτός από τις 8 Αυγούστου. Ναι, καταχάσει και από το μάτς. Δεν είναι έτοιμος τελικά. Περίμενα να επιστρέψουμε μετά τη διακοπή. Μήπως το έκανε επίτηδες για να μην πάει στην εθνική. Πάει στην εθνική, τώρα η εθνική είχε μάτς. Μα δεν θα παίξει ούτε αυτό το. Ρε, άλλο θέλω να πω. Δεν πήγε στην εθνική. Μήπως όλο αυτό έγινε σκόπιμα για να μην πάει ούτε στην εθνική. Ναι, θα έπαιζε τώρα όμως αν ήταν αυτό το θέμα. Θα ήταν τώρα έτοιμος να παίξει. Εντάξει, δεν θα παίξει πάλι. Ένα παιχνίδι. Παγίδα για την Μπάρτσα που είναι στο μείον 5 ήδη ξανά. Λάκα, ρε, δεν υπάρχει το ζήτημα. Έτσι λέω μέσα δεν πάει σε αυτά τα παιχνίδια τα φιλικά τη Αργεντινή. Κυριακή μία ώρα το μεσημέρι η Μπάρτσα Σπανιόλα Λαβέ Σεβίλη. Στις 3, στις 5 θέλω τα Γρανάδα και στις 7.30 Βαγιαδολίδο Σασούνα. Και στις 10 το βράδυ Μπέτης Χετάφε. Δευτέρα ο Σασούνα. Όχι. Ψιλοφτωχό το πρόγραμμα, εντάξει. Ναι, δεν έχει κάτι σπουδαίο. Εγώ πιστεύω το πιο ενδιαφέρον μάτι θα γίνει στο Καπνού, στον Μπαρτσόνα Βαλένθια που υπάρχει ναι. Άντε και το Σοσιεδάδ Ατλέτικο, πες λίγο από τα, στα κοντά. Ναι. Πάμε Γερμανία. Στην Bundesliga σήμερα στις 9.30 Φορτούνα Düsseldorf Wolfsburg. Ενώ αύριο στις 4.30 Augsburg Eintracht Κολονία Gladbach, ωραίο μάτς.
Mainz, Hertha Βερολίνου, Borussia Dortmund, Leverkusen και Union Βερολίνου, Werder Βρέμις. Για δικαιολόγησε το μου λίγο. Από πού και ως πού το Κολονία Gladbach είναι ωραίο μάτς. Και δεν είναι το Mainz Hertha π.χ. Γιατί η Gladbach παίζει καταρχάς μπαλάρα. Η Gladbach, ρε, και η Κολονία έρχεται από μια μεγάλη ανατροπή. Με ποιον έπαιζε? Με τη Mainz. Τρομερή ανατροπή. Derby δεν έχουμε ποτέ. Α, έχουμε το Λειψία Bayern. Έχουμε Σάββατο το Λειψία Bayern στις 7.30. Ίσως είναι και το Derby του γερμανικού πρωταθλήματος πλέον. Ενώ την Κυριακή στις 4.30, την Κυριακή στις 4.30 Hoffenheim Freiburg. Και το Dortmund Leverkusen είναι αυτό, το Derby. Σάββατο 4.30. Και στις 7 Paderborn Schalke αδιάφορο. Είναι δύο ομάδες η Dortmund και η Leverkusen που δεν ξέρεις πώς θα τα φέρουν. Είναι λίγο περίεργες. Μπορεί να τα φέρουν 5-5 αυτές. Μπορεί. Ή να κερδίσει 5-0 στο ένα ημίχρονο μια ομάδα και να το γυρίσει στο δεύτερο η άλλη. Μπορεί. Είναι πολύ περίεργες. Πάμε και Ιταλία για να το κλείσουμε. Τη Γαλλία θα την αφήσουμε. Θα δούμε το αποτέλεσμα στη Δευτέρα. Δεν έχει και ντέρμπι εξάλλου. Πάμε Ιταλία για να κλείσουμε. Έχει πολύ μεγάλο ντέρμπι. Ξεκινάει Σάββατο Φιωρεντίνα Γιουβέντους. Στις 4. Εύκολα η Γιούβε θα περάσει. Λες, εύκολα. Με Ριμπερί, πάντα άλλη, περνάει, μέσα, πάντα περνάει εύκολα από το Αρτέμιο Φράγκη. Ναι. Πάντα. Θα δυσκολευτεί παραδοσιακά. Γκολ, γκολ και διπλό. Στις 7 μετά. Να και εδώ πέρα και οι Ιταλοί βλέπεις λίγο περίεργο το πρόγραμμα. Βάζουν τον ντέρμπι πιο νωρίς. Δεν τα είναι ντέρμπι, εύκολα θα περάσουν. Έλα, το Φιωρεντίνα Γιουβέντους είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής λογικά. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Ωραία, πάμε στα υπόλοιπα. Νάπολη Σαμπτόρια στις 7 το Σάββατο και 10 παρατέταρτο το Ίντερ Ουντινέζ. Μεγαλύτερο ντέρμπι αυτό. Εντάξει, τώρα μην απαξιώνεις τόσο πολύ η Φιωρεντίνα. Πάμε παρακάτω. Κυριακή 1.30, δηλαδή 12.30 ώρα Ιταλίας. Τζένο Αταλάντα, 4 Μπρέσια Μπολόνια, επίσης στις 4 έχει και το Πάρμα Κάλιαρη, Σπάλ Λάτσιο, αυτά είναι στις 4. Στις 7 το Ρώμα Σασουόλο και το πρόγραμμα κλείνει με δύο παιχνίδια, 10 παρατέταρτο την Κυριακή, Βερόνα Μίλαν και το Ρίνο Λέτσε. Η Βερόνα δεν είχε πέσει. Το Ρίνο Λέτσε είναι Δευτέρα. Δευτέρα, ναι. Η Βερόνα. Όχι, ρε, η Κιέβο είχε πέσει. Ναι, αφού είναι δύο, είναι η Ελλάς είναι αυτή. Ελλάς Βερόνα είναι αυτή. Ναι. Σωστά, Ελλάς, σωστά. Ωραία, κάπως έτσι αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 10 στο post game. Ναι, μαζί τη Δευτέρα. Μαζί τη Δευτέρα, λίμπερο παντού. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.